Όλοι αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, ότι στην εποχή μας η μαζική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος, δεν μ' αρέσει και πολύ αυτή η λέξη, προϊόν δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει για να συνεννοούμαστε, αποκτά εξαιρετικά κρίσιμη σημασία οικονομική καταρχάς για τον ανταγωνισμό που μένεται ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα, όσο και ιδεολογική σημασία για τη διείσδυση των αξιών της αστικής τάξης, αξιών που έχουν πια σαπίσει και το βλέπουμε γύρω μας συνεχώς κάθε μέρα, στο λαό. Δείτε πόσο ομά το περιγράφει όλο αυτό ένας προκάτοχός σας το 2003, ο Υπουργός Πολιτισμού τότε Ευάγγελος Βενιζέλος, από το βήμα της Συνόδου για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο και τον Οπτικοακουστικό Τομέα, τότε που η Ελλάδα προείδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Λέει λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος, όποιος ελέγχει τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, εν τέλει αποκτά και το πλεονέκτημα αυτού που ονομάζεται πολιτική ηγεμονία. Δεν μπορεί η Ευρώπη να έχει πολιτική υπόσταση, να έχει πολιτική αυτοπεποίθηση, αν δεν έχει και πολιτιστική αυτοπεποίθηση, αν δεν έχει υπό τον στοιχειώδη έλεγχό της τους δικούς της ιδεολογικούς μηχανισμούς. Πόσο πιο όμα να το πει ο άνθρωπος. Στη συνέχεια, και πριν ένα χρόνο, πρόσφατα δηλαδή, έρχεται το ΝΑΤΟ, παρακαλώ. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ με την τέχνη και τον πολιτισμό. Και όμως, αυτή η μηχανή, η δολοφονική μηχανή, η μεγαλύτερη δολοφονική μηχανή που έχει γνωρίσει η ανθρώπινη ιστορία. Έρχεται λοιπόν το ΝΑΤΟ και κάνει μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια εκπαιδευτικής πολιτικής, στα οποία συμμετείχε από την πλευρά της χώρας μας και το ΕΚΟΜΕ, όπου αναλύεται εκεί το πώς θα μπορούσαν να περάσουν καλύτερα τη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ στην κοινή γνώμη σε σχέση με μια σειρά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε αυτά τα σεμινάρια η κυρία κατεύθυνση που δινόταν ήταν ότι ο στόχος αυτός θα έπρεπε να επιτευχθεί όχι με μια προσέγγιση προστατευτισμού, αλλά με μια θετική ανάπτυξη της σκέψης των πολιτών, λέει το ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ μάλιστα, σε έναν τρόπο ζωής, λέει, που έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε, αλλά έχουμε έρθει στο σημείο να τον αμφισβητούμε, πρέπει να αναζωογονήσουμε την πίστη μας στα πολιτικά συστήματα και τις κοινωνικο-οικονομικές δομές και νόρμες. Θα μπορούσε βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να λείπει από αυτό το παιχνίδι, να το πω έτσι, από αυτόν τον υπεριαλιστικό ανταγωνισμό με τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, όταν μάλιστα η ίδια ομολογεί ότι υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημιουργική Ευρώπη, το Δημιουργική Ελλάδα, το Creative Greece δηλαδή, είναι αντιγραφή της, του Creative Europe, περί αυτού πρόκειται, το μοναδικό με το οποίο χρηματοδοτείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πολιτισμός, ο οπτικοακουστικός τομέας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τους άλλους τομείς της αποκαλούμενης πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, μέσα από το πρόγραμμα, από το υποπρόγραμμα, μάλλον Media. Οι λόγοι του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανείς. Ο οπτικοακουστικός τομέας διευρύνεται συνεχώς, εισχωρώντας όλο και περισσότερο σε άλλους καλλιτεχνικούς κλάδους, περιλαμβάνοντας και την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη, όπως λέγεται, πραγματικότητα, την ψηφιακή τέχνη και πολλά άλλα, συνδυάζοντας δηλαδή και τον οπτικό και τον ακουστικό και το διαδραστικό χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, οι πλατφόρμες, τα βιντεοπαιχνίδια και οι εφαρμογές προσφέρουν τέτοιου είδους εμπειρίες και συνδυάζουν όλες τις τέχνες και τον πραγματικό κόσμο με τον εικονικό. Οι οπτικοακουστικοί τομείς, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι είναι, όλο και πιο πολύ διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας και επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, τις τέχνες και την κοινωνία, αλλά και τον τρόπο εκμάθησης και εργασίας μας. Ο κινηματογράφος και η οπτικοακουστική βιομηχανία συνολικά, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, όπως καταλαβαίνετε, έχει διπλή αξία. Και συνεισφέρει στην ενίσχυση άλλων τομέων της οικονομίας που διασυνδέονται με αυτόν, με αυτήν την οπτικοακουστική βιομηχανία, όπως είναι ο τουρισμός, η ψηφιακή οικονομία, οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή είναι όλη βιομηχανική κλάδη. Και βέβαια
είναι ένας κλάδος ο οποίος διαθέτει την ικανότητα μαζικής διείσδυσης στην ανθρώπινη συνείδηση, προσφέρεται ακόμα περισσότερο από άλλους κλάδους του πολιτισμού, ο συγκεκριμένος κλάδος, ο οπτικοακουστικός, για την πολιτική και ιδεολογική χειραγώγηση. Ένα ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο. Να λοιπόν γιατί για αυτούς τους δύο λόγους είναι που βρίσκεται και στην προμετωπίδα του ανταγωνισμού των υπεριαλιστικών κέντρων για την πρωτοκαθεδρία. Και αυτό διαφαίνεται και σε κατευθύνσεις των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Δημιουργική Ευρώπη, ο Horizon κτλ., αλλά και από το ρόλο που αντικειμενικά έχει για την κατανόηση της πραγματικότητας και τη διαμόρφωση στάσης ζωής. Έτσι εξηγείται και το έντονο ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για την τέχνη και τον πολιτισμό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλώς. Και όπως φαίνεται, η κυβέρνηση εδώ της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να μπει δυναμικά στην κούρσα των ανταγωνισμών για τον έλεγχο της πληροφορίας και την ενσωμάτωση και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στον χώρο του πολιτισμού και ειδικότερα του οπτικοακουστικού, λαμβάνοντας θέση ενεργά και σε αυτόν τον τομέα στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Θα νόμιζε κανείς, θα έλεγε κανείς ότι τι ωραία, από τη στιγμή που το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων φεύγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι ενισχύεται και ο πολιτιστικός χαρακτήρας αυτού του φορέα. Αν δε, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Γιατί εντάσσεται στην κυβερνητική κατεύθυνση να συνδεθεί η πολιτιστική παραγωγή με τον τουρισμό, Δημιουργική Ελλάδα, πολιτισμός, τουρισμός, ή όπως πιο ολοκληρωμένα το έχει τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός με το σύνθημα εκείνο «Δημιουργικότητα, νέες τεχνολογίες, εξωστρέφεια, αξιοποίηση του πολιτισμού για να δοθεί περαιτέρω όθηση στις νέες τεχνολογίες και τους ομίλους που τις εκμεταλλεύονται και στη διεθνή βεβαίως αναβάθμιση της χώρας και της αστικής της τάξης», να ανεβεί δηλαδή, να ενισχυθεί όπως λένε το brand name της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό εδώ, και το παίρνω το απόσπασμα κατευθείαν από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, όπου γράφεται, εσείς το γράφετε κύριε Υπουργέ, ότι ο πλούσιος ενιαίος ελληνικός πολιτισμός αποτελεί το κατάλληλο υπόστρωμα, γιατί όχι και ανόστρωμα, για να κοιμούνται καλά τα κέρδη του κεφαλαίου που θα επενδύονται στον τομέα αυτό, να βρουν ζεστό καταφύγιο δηλαδή, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κοινωνικοί συνοχοί, έτσι λέμε τώρα την ιδεολογική χειραγώγηση, κοινωνική συνοχή, η αναπτυξιακή και καινοτόμα προοπτική της οικονομίας, όχι γενικά της οικονομίας, δεν υπάρχει γενικά οικονομία, υπάρχει η οικονομία του κεφαλαίου, για αυτήν μιλάτε, και η διεθνής προβολή της χώρας, το brand name της χώρας που λέγαμε πριν. Αυτοί είναι και οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους προωθείται στις συγκεκριμένες συνθήκες αυτό, το νόμο για τη συγχώνευση του ΕΚΟΜΕ με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Βέβαια, ταυτόχρονα με την συγχώνευση αυτή επιχειρείται και έναν εξορθολογισμό, προκειμένου να δοθεί αποτελεσματικότερη όθηση και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, οι οποίες είναι γοργά μεταβαλλόμενες στην εποχή μας, στο στόχο για τον οποίο ιδρύθηκε το ΕΚΟΜΕ το 2017, ένα ΕΚΟΜΕ το οποίο ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Στόχος βεβαίως που δεν είναι άλλος από την προσέλκυση και τη διευκόλυνση διεθνών και εγχώριων επενδύσεων στον κινηματογράφο και γενικότερα στον οπτικοακουστικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η χώρα ως τουριστικός προορισμός κτλ. Κτλ. Εν τω μεταξύ, και θα πρέπει εδώ να πείτε κάτι, ότι σε όλη την προηγούμενη φάση προώθησης αυτού του στόχου, το συγκεκριμένο, αυτό το ΕΚΟΜΕ, βρέθηκε με ένα άνοιγμα τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ και θα πρέπει να δοθεί βεβαίως από το Υπουργείο σας μία εξήγηση. Τώρα, στο νομικό πλαίσιο, το ΕΚΟΜΕ λειτουργεί ως ένα απλό επενδυτικό εργαλείο, όπου ο κινηματογράφος και κάθε οπτικοακουστικό έργο αντιμετωπίζονται ως πεδία επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι διαβάζοντας κανείς τους τίτλους θα νομίζει ότι πρόκειται για ένα οικονομικό νομοσχέδιο. Επενδυτικά σχέδια παντού. Ο στόχος του να προσελκύσει και να διευκολύνει ελληνικά και ξένα κεφάλαια βασίζεται αποκλειστικά στην οικονομική βιωσιμότητα της κάθε πρότασης. Άμα δεν είναι οικονομικά βιώσιμη αυτή η πρόταση, είναι τελειωμένη, ανεξάρτητα από τα καλλιτεχνικά κριτήρια.
μέσα από πλήθος προνομίων και φοροαπαλλαγών κεφαλαίων από το εξωτερικό για μεγάλες βέβαια οπτικοακουστικές παραγωγές σε βάρος του καλλιτεχνικού κινηματογράφου. Ταυτόχρονα στοχεύει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του οπτικοακουστικού τομέα και γενικότερα του πολιτισμού σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται και στο διαδίκτυο, στις τηλεπικοινωνίες και γενικότερα στην ψηφιακή οικονομία. Τα πεπραγμένα του ΕΚΟΜΕ μέχρι σήμερα δείχνουν καθαρά ότι αυτές οι ενισχύσεις δεν αφορούν τους μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς και σκηνοθέτες, αλλά τα μεγάλα μονοπόλια. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή δεν ξέρουμε ποια τύχη θα μπορούσε να έχει, για παράδειγμα, για να φέρω ένα ιστορικό παράδειγμα μιας καταπληκτικής παλαιότερης ελληνικής ταινίας, το Κιέριον του Δήμου Θεού, δεν ξέρω αν θα είχε κάποια τύχη στα επενδυτικά σχέδια, ενώ αν ήταν τα Pokémon, ας πούμε, μια χαρά θα ήταν επιλέξιμα. Συνεπώς, η επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το ΕΚΟΜΕ θα έχει, και το λέμε αυτό και θέλουμε να ακουστεί, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους μικρούς παραγωγούς, τους σκηνοθέτες και τους νέους δημιουργούς, συνολικά του οπτικοακουστικού τομέα, και θα υπονομεύσει βαθιά τη σύγχρονη καλλιτεχνική κινηματογραφική δημιουργία σε όφελος της εμπορικής. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ενώ ο πρωταρχικός σκοπός του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι η προστασία, η ενίσχυση και η ανάπτυξη, προβολή τέλος πάντων της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα, στο νέο νόμο, σε αυτόν τώρα που φέρνεται για ψήφιση, το ειδικό βάρος της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης χάνεται, διαχέεται μέσα σε έναν νομικό βερμπαλισμό με εκείνες τις έννοιες του οπτικοακουστικού, του δημιουργικού, του πολιτιστικού τομέα. Η λέξη κινηματογραφικό ολοένα και απουσιάζει από το νομοσχέδιο. Βεβαίως, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Είχε προετοιμαστεί ιδεολογικά το όλο εγχείρημα ακόμα από το φθινόπωρο του 22 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ανακοινώνονται αυτά. Είναι και το φεστιβάλ, βλέπετε, εκεί του κινηματογράφου. Είναι η έκθεση. Τότε λοιπόν ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά για τις παρεμβάσεις αυτές που γίνονται σήμερα και είχε γίνει και μια ημερίδα το Σεπτέμβριο του 2022, στο οποίο συμμετείχαν βέβαια μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και φορείς, να αναφέρω μερικούς, να ακούγονται και τα ονόματά τους, δεν πειράζει. Antenna Group, Boyana Hellenic Studios, Kappa Studios, GK Productions, Tanwir Group, Enterprise Greece, Central Anthers Productions, και όλοι αυτοί έθεσαν το ζήτημα της αλλαγής του νομικού πλαισίου στον οπτικοακουστικό τομέα, και όπως τονίστηκε μάλιστα και από τη μεριά του ΕΚΟΜΕ, της διοίκησης του ΕΚΟΜΕ, έτσι, των εργαζομένων, περισσότερη ανταγωνιστικότητα, γιατί για αυτήν μιλούσαν, πώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα, περισσότερη ανταγωνιστικότητα σημαίνει πολύ απλά μείωση του εργατικού κόστους. Και γι' αυτό προτείνανε προγράμματα κατάρτισης και τζάμπο πρακτική άσκηση για τους τεχνικούς, περιλαμβάνονται αυτά στο νομοσχέδιο, υπερεντατικοποίηση της εργασίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση της 12ης κλάσης, διεύρυνση της εργασίας με μπλοκάκης και όλα αυτά τα καλούδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτά υλοποιούνται και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης, δεν είναι ελληνικά φαινόμενα δηλαδή, μην νομίζουμε ότι πρωτοτυπούμε εμείς. Είναι η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και ας την πάρει υπόψη ο κόσμος. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε ευρωεκλογές. Στη συνέχεια άρχισε η ιδεολογική και πολιτική ζήμωση για τον ερχομό αυτού του νόμου σχεδίου. Μάλιστα στην αρχή επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν να συγχωνευτεί μαζί με το ΕΚΟΜΕ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εξέλιξη που αποτράπηκε προς το παρόν κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση των κινηματογραφιστών και των σωματείων του κινηματογραφικού χώρου. Αλλά αυτό από μόνο, αν γινόταν, αν το κάνατε αυτό, θα ήταν από μόνη της μια σκανδαλώδης διάταξη, καθώς ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι φορέας επόπτης. Και από τη στιγμή που θα έμπαινε σε αυτόν τον ενιαίο φορέα, θα γινόταν από επόπτης εποπτευόμενος. Δηλαδή δεν μπορεί ένας επόπτης να είναι και εποπτευόμενος, να εποπτεύει τον εαυτό του. Θα έχανε κάθε λόγο ύπαρξης λοιπόν και θα διαλυόταν, και βεβαίως μια υποβάθμιση, κατάργηση επί της ουσίας
του οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας θα σήμαινε και θα σημαίνει πάντα, αυτό θα σημαίνει ότι δημιουργεί οποιοδήποτε καλλιτεχνικού κλάδου, καθώς και δημοσιογράφοι, γιατί έχουν και αυτοί πνευματικά δικαιώματα ασφαλώς, δεν θα έχουν πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους. Διαχρονικά, θα μου δώσετε 1-2 λεπτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαχρονικά, τι προσπαθούν να κάνουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα? Ποιο παραμύθι πουλάνε στον κόσμο του κινηματογράφου? Ότι οι μεγάλες επενδύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα που θα έρθουν, η προσέλκυση των ξένων κεφαλαίων θα εξασφαλίσουν δυνατότητες και θα τις αυξήσουν για την ανάπτυξη και το εγχώριο κινηματογράφου, της μικρής ανεξάρτητης παραγωγής. Όμως αυτή η εξίσωση, ξένες παραγωγές ίσον ανάπτυξη των εθνικών κινηματογραφιών και στήριξη των δημιουργών, όπως είδαμε, δεν ισχύει. Δεν επαληθεύτηκε άλλωστε πουθενά. Όχι μόνο είναι αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη, αλλά αντίθετα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τις εθνικές κινηματογραφίες. Και κάτω από αυτό το πρίσμα θα χρειάζεται να εξεταστούν όλες οι εξελίξεις γύρω από αυτόν τον τομέα. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, το νομοθέτημα αυτό είναι αλήθεια ότι κινείται στον ίδιο δρόμο και αποτελεί τη συνέχεια και τη συνέπεια μιας πολιτικής η οποία εξασκείται τα τελευταία χρόνια στον οπτικοακουστικό τομέα. Θέλω να θυμίσω μερικές ρυθμίσεις για τον κινηματογράφο. Είναι το 2010 όταν το ΠΑΣΟΚ καταργεί τα κρατικά βραβεία κινηματογράφου. Ποιος κινηματογράφος πλήττεται? Μα είναι σαφές. Πλήττεται ο ποιοτικός κινηματογράφος. Μετά έρχονται πάλι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και μειώνουν στο μισό τον ειδικό φόρο του 1,5% επί του τζίρου των τηλεοπτικών σταθμών υπέρ του κινηματογράφου. Έρχεται μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετεί το αμίμητο ο φόρος του 1,5% για τα ψηφιακά συνδρομητικά κανάλια θα υπολογίζεται επί των εισόδων τους από τις διαφημίσεις. Μόνο που δεν έλεγε μια κρίσιμη λεπτομέρεια, ότι τα συνδρομητικά κανάλια δεν είχαν διαφημίσεις. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Έρχεται μετά πάλι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μια υπουργική απόφαση και αλλάζει τη σύνθεση, πειράζει, μειώνει τη σύνθεση του κινηματογραφικού συνεργείου και στο αντικείμενο των ειδικοτήτων που συγκροτούν αυτό το συνεργείο, με σκοπό να μειωθεί κι άλλο το εργατικό κόστος. Και βεβαίως πάμε στο 2017, όπου ιδρύεται το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων, στα πλαίσια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με βασικό στόχο την προσέλκυση μέσα από προνόμια, φοροαπαλλαγές, κεφαλαίων από το εξωτερικό για μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές, σε βάρος βέβαια των σκηνοθετών και των παραγωγών του έργου τους. Αυτό έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και το ανεβάζει επίπεδο. Το ανεβάζει σκαλοπάτι και το διευρύνει ακόμα περισσότερο. Έρχεται μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νόμο γνωστό και ως νομοσχέδιο Πέτσα τότε, που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι τα έσοδα από τη διαχείριση του ειδικού φόρου του 1,5% φεύγουν από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και πάνε στο ΕΚΟΜΕ. Στερεί δηλαδή από την ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή από έναν σημαντικό πόρο. Και βέβαια δεν θα κλείσω με αυτό, γιατί το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό, τον ασφυκτικό έλεγχο του περιεχομένου του οπτικοακουστικού και την απαγόρευση στην ουσία κάθε προοδευτικού ριζοσπαστικού οπτικοακουστικού έργου με πρόσχημα την καταπολέμηση της βίας και της τρομοκρατίας. Μιλάμε για τον τρομονόμο στην τέχνη. Γι' αυτόν μιλάμε, ο οποίος ισχύει. Και αυτή η διάταξη δεν αφορά μόνο τους δημιουργούς και τους παραγωγούς, αλλά και τους χρήστες στις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, το Facebook, το YouTube, παραπέμποντας στις προβλεπόμενες από τον τρομονόμο ποινές. Είναι γνωστό, δεν ξέρω πόσο είναι σε εσάς γνωστό, πάντως είναι γενικά γνωστό ότι κατεβαίνουν βίντεο και από το διαδίκτυο, επειδή λέει καλούνε βίντεο τα οποία αναφέρονται και καταδικάζουν την πολιτική του Ισραήλ στην γενοκτονία που διαπράττει αυτή τη στιγμή στη Γάζα, τα κατεβάζουν γιατί προκαλούν και προσκαλούν στη βία.
Για όλους αυτούς τους λόγους και επιφυλασσόμενοι να μιλήσουμε όχι για την ψήφο μας, η ψήφο μας θα είναι αρνητική, δεν επιφυλασσόμαστε καθόλου για αυτήν, και για αυτούς και για πολλούς ακόμα λόγους, επιφυλασσόμενοι να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου, γιατί αναφέρεται και αυτό στο νομοσχέδιο, και για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, για το Ακροπόλα Κρός και για άλλες ρυθμίσεις. Θέλουμε να κλείσουμε την πρώτη μας τοποθέτηση λέγοντας ότι ψηφίζουμε κατά, κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής του νομοσχεδίου αυτού. Ευχαριστώ.